This guy is making a portrait out of my photos. Collaborations with other artists are interesting, and I'm always open for that, but I have to be interested in the other artist. Βασίλη. Γεια σου Γιώργο. Πού είσαι, ρε, τι είναι. Τι κάνεις. Καλά. Τι λέει. Μια χαρά, εσύ. Φτιάξτε μια τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδί μου, να μου σφουγγαρίζει και να μου καθαρίζει το σπίτι, ας πούμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Όχι να ζωγραφίζει. Αυτή είναι η τσουγκράνα, τώρα το καταλάβω. Αυτή είναι η τσουγκράνα, ναι. Χρειάζεται στο αριστερό μέρος για να ισορροπήσει λίγο τη σύνθεση. Από μακριά φαίνονται ότι έγιναν ένα προς ένα. Άμα τα πλησιάσεις από κοντά, απομυθοποιούνται, γίνονται φόρμες και καταλαβαίνεις την τεχνική και την πινελιά, αν είχαμε πινέλο, άρα μεταμορφώνεται. Για μένα αυτό είναι τέχνη, μαγεία της μεταμόρφωσης. Στη ζωγραφική είναι κάθε λίγο να απομακρύνεσαι και να βλέπεις τι έκανες. Γιατί το μάτι συνηθίζει πανεύκολα το λάθος και μπορείς να παραμυθιαστείς πολύ εύκολα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξαφνική αυτή επίσκεψη. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ δεν περίμενα να έρθεις έτσι τόσο γρήγορα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και την ονοματοδοσία εδώ από πίσω. Retrometaverse θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τίτλος για αυτό το έργο. Το αποτυπώνει ακριβώς. Πώς σου είχε έρθει αυτή, έχεις κάνει κι άλλα παρόμοια, έτσι δεν είναι? Ναι, διανύω την περίοδο VRBOX. Είναι εδώ πέρα, ας πούμε, δύο ακόμα προσχέδια που είναι ακόμα στη φάση του ασπρόμαυρου. Αυτά θα γίνουν έγχρωμα. Συγκοινωνούν οι δουλειές μας. Γι' αυτό και εγώ, όταν είδα τις φωτογραφίες σου, είπα: «Ωχ, εδώ κάτι πρέπει να γίνει με εμάς τις δύο». Ναι, μα και αυτό και εγώ σου είπα ότι ναι, να το κάνουμε, ρε παιδί μου, γιατί είδε στην αρχή που είμαι διστακτικός, όχι με σένα, αλλά είμαι διστακτικός γενικά με το ποιο. Ναι, μεταφράζει με ποιο τρόπο τη δουλειά μου. Πολύ σωστά. Οπότε... κάνεις και πολύ, πολύ καλά κάνεις. Μέσα και μια τρέλα, φαντάζομαι, έτσι, ένα ψυχαναγκασμό για να τα κάνεις όλα αυτά. Ναι. Βλέπω, ας πούμε, και τις λεπτομέρειες εδώ στην πόρτα, ξέρω εγώ. Θα γίνουν και πιο πολλές. Τώρα είναι στο πρώτο στάδιο. Τα οποία αυτά είναι πάλι σε αυτό το πλαίσιο που λέμε ότι θα το φλουτάρεις και θα το χαλάσεις. Γιατί εγώ, άμα το βλέπα αυτή τη διαφοροποίηση που έχει το πρόσωπο με την πόρτα, εδώ θα μου ήταν πολύ ίδιο αυτό εδώ, δηλαδή, ναι, το κομμάτι ματιέρα με την πόρτα, οπότε δεν θα το φωτογράφιζα έτσι. Ναι. Για παράδειγμα, αυτά τα κρεμμύδια που τα έβαλα δύο φορές, μάλλον αυτό θα φάει σβήσιμο. Θεωρώ ότι φλιαρεί, ενώ στη μικρή εικόνα... Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι διαφορετική σύνθεση, ναι, από μόνο του, οπότε πρέπει εκ νέου να αποφασίσεις την αυτή σχέση. Εκείνη τη στιγμή πάνω στον καμβά παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις, όχι στο Photoshop ή σε μικρά μεγέθη. Το μέγεθος βασικά, γιατί ξέρεις, αντίστοιχα, αν έχεις μια τέτοια οθόνη, ας πούμε, και το βλέπεις τέτοιο μέγεθος, πάλι τις ίδιες αποφάσεις θα έπαιρνες. Αλλά το μέγεθος είναι αυτό που κάνει και η απόσταση που έχεις εσύ με το... Να σου πω ένα μυστικό. Ναι. Κάτσε να ακούσουμε. Στην τέχνη το μέγεθος μετράει. Α, και όχι μόνο. Στην τέχνη. Όχι μόνο, Για τα άλλα, δεν ξέρω. Για την τέχνη μπορώ να στο βεβαιώσω. Μετράει. Και... Μετράει. Και το έλεγα εγώ, δεν μετράει. Εδώ, τι απολέγεις εμένα. Και μου λέγανε, δεν πειράζει και δεν πειράζει. Εδώ, δεν ήρθε σε μένα να στα πω. Έμα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, στο Λούβρο κάτι τεράστια, με φιγούρες διπλάσιες του φυσικού. Και λέεις, πω, μου επιβάλλεται με το μέγεθος. Και πήγαινε στη διπλανή αίθουσα και βλέπεις τα σκατούλια του Βερμέρ τα τόσα. Και εκστασιαζόσουν διπλά. Ναι, φοβερά. Σε συνέπαιρναν διπλά. Ναι. Και λες, μα είναι τόσο. Άρα λοιπόν, μήπως το μέγεθος δεν μετράει. Τώρα ανερώ τον εαυτό μου,
Τελικά μετράει ή όχι. Όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Μετράει, αλλά όχι απαραίτητα ότι το μεγάλο μέγεθος είναι το καλό. Αλλά μετράει το μέγεθος. Μετράει κλίμακα. Μετράει κλίμακα. Σε σχέση με το έργο. Μετράει κλίμακα, ναι. Με τη γόμα, ας πούμε, κάνεις γραμμές τις λευκές, ε. Ναι. Ναι. Κάνω πλάθο τη γόμα έτσι μυτερή και σβήνω όπου θέλω. Όπως τώρα αυτή η εικόνα έχει πολλά πράγματα. Θα είναι λάθος να την αφήσω έτσι. Γιατί εδώ το μάτι σου μπερδεύεται. Δεν ξέρει πού να πάει. Ενώ άμα το δεις τελειωμένο, που όλο το φόντο θα είναι εντελώς φλουταρισμένο, το μάτι θα πάει κατευθείαν. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή, ναι. Οφείλουμε να καθοδηγήσουμε το μάτι του θέατη και όχι να το αφήσουμε να πελαγώνει. Και μου αρέσει πολύ εδώ, έτσι. Και εδώ η λεπτομέρεια που έχεις κάνει, εντάξει, είναι φοβερή. Αυτό το σημείο, μόνο η δαντέλα που δείχνεις, ίσως να έχει και 2,5-3 ώρες δουλειάς μόνο αυτό. Φαίνεται. Η δουλειά φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Okay. Θα μπορούσε όλο το τελάρι να είναι ένα γκρι κάρβουνο, η καλύτερη μου. Και απάνω να παρέμβω. Και πολλές φορές το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές περνάς με ένα κάρβουνο και το σφουμάρεις, ας πούμε, να γίνει γκρι όλο. Να κοίτα, Γιώργο, αυτό ας πούμε. Αυτό είναι ο τοίχος. Σχεδόν τελειωμένος. Ξεκινάει έτσι. Ένα σφουμάτο γκρι. Θα περάσω εγώ, θα κάνω τα δικά μου, θα περάσω εδώ τις γόμες μου να γίνει αυτό το σαγρέ. Θα το ξαναπεράσω από πάνω με το κάρβουνο μου. Θα το τρίψω. Θα το περάσω λίγο με το πανάκι μου να ξαναγίνει σαγρέ. Και θα έρθει και θα γίνει. Ουσιαστικά αυτό θα μείνει που βλέπω από πίσω. Ναι. Και από πάνω θα μπει το χρώμα που θα είναι το. Από πάνω θα δίνει το θολό του, ας πούμε. Θα φτιάξω μια λαζούρα που τη λέμε στη ζωγραφική. Ναι. Ημιδιάφανο, ας πούμε. Ημιδιάφανο, το οποίο θα έρθει, θα καλύψει, αλλά θα αφήσει και μια υποτυπώδη διαφάνεια. Φυσικά όταν ζωγραφίζω ακούω πάντα και μουσική, έτσι. Και εγώ όταν φτιάχνω τις φωτογραφίες ακούω μουσική. Ναι. Ακούς με λόγια, με στίχους ή instrumental. Όχι. Συνήθως, να σου πω, ακούω πολύ συχνά Bach. Α, είσαι γιατί στα βαριά Bach. Με βοηθάει να συγκεντρώνομαι. Okay. Μου αρέσει πολύ και ο Ραχμάνινοφ. Απλά το κακό με τον Ραχμάνινοφ είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Με αποσυντονίζει, με τραβάει η μουσική. Ναι. Είναι όμως ζωγραφική αυτό ή είναι τελικά μια τεχνική? Δηλαδή είναι σαν να μπορείς να εκτυπώσεις κάτι με το υλικό που χρησιμοποιείς, ας πούμε. Μιλάς για το φωτογραφικό ρεαλισμό? Ναι. Δηλαδή ως τέχνη και εγώ λίγο το βλέπω ότι περισσότερο είναι σαν να σε εκτυπωτείς. Ναι, δεν έχει νόημα. Ναι. Καταρχάς εγώ θα ξενέρωνα πάρα πολύ με αυτό. Γιατί θα ένιωθα σαν εκτυπωτείς. Ναι, είναι κάτι το διεκπαιρεωτικό, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, πας να μιμηθείς τι, τον φωτογραφικό φακό, είναι δυνατόν? Έλατε. Δεν μπορείς να βγεις μπροστά από το φωτογραφικό φακό, δεν έχει νόημα. Ωραίο, λες σε κάποιον, ωραίο αυτό που ζωγράφισες, για αυτό που είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν με αφορά. Αυτό, εμένα ναι. Ο φωτογραφικός ρεαλισμός δεν με αφορά. Ναι. Παρόλο που έχω δει καταπληκτικά δείγματα. Δηλαδή, πας μπροστά στο έργο, το πλησιάζεις και λες δεν είναι δυνατό, είναι φωτογραφία. Και πας κοντά και λες, ό,τι τι έκανε. Ναι. Ο φωτογραφικός ρεαλισμός είναι αυτό, να βγάλεις στο θεατή τη φράση, ό,τι τι έκανε. Ναι. Αρκεί όμως αυτό είναι το νόημα της τέχνης. Οι εικόνες γενικά νομίζω θα πρέπει, ξέρεις, να το δουν 20 άνθρωποι και να δημιουργήσουν 20 διαφορετικές ιστορίες. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Η διαφορετική προσέγγιση μιας πολύ συγκεκριμένης εικόνας με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι η διάθεσή μου απέναντι στα VR box και στα drone και στην τεχνολογία της εικόνας είναι λίγο ηρωνική, σκοπτική, λίγο πικρή. Δηλαδή έχει μια ηρωνία μέσα του αυτό. Άρα δεν είσαι έτσι. Όχι. Τόσο θερμός, ας πούμε. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι μια αντιμετώπιση θερμή. Δεν είναι μια αντιμετώπιση θερμή. Άλλωστε γι' αυτό επέλεξα και το κλουβί σαν στοιχείο. Το κλουβί εκλουβίζει το πουλάκι που είναι μέσα. Ουσιαστικά τα πουλάκια είναι οι κοπέλες που φορούν τις φορεσιές. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι μια οδή προς την τεχνολογία. Ή και όχι, ή και το ανάποδο. Ή είναι δύο
χαζοί άνθρωποι που αποβλακώνονται φορώντας ένα κουτί στα μάτια τους. Για μας ζωγράφους που μεταφέρουμε στον καμβά μια φωτογραφία, μας έλεγαν και από τη σχολή και ισχύει η θεωρία ότι πρέπει μόνος να τραβάς φωτογραφίες σου για να έχεις βιώσει αυτό που έχεις τραβήξει. Ναι, ναι, ναι. Άλλο να είναι βιωμένη η φωτογραφία και άλλο να είναι από το ίντερνετ. Ναι. Στη συγκεκριμένη όμως, παρόλο που η φωτογραφία είναι δική σου, εγώ νιώθω ότι τη βίωσα, γιατί έχω υπάρξει πολλές φορές σε τέτοιες αποθήκες. Οι καλλιτέχνες κοιμούνται, οι τέχνες τους κρυφά συνομιλούν. Ναι. Νομίζω αυτό έχει γίνει το κομμάτι. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Και είναι και πολύ ευτυχές. Και γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, έλα να σου δείξω κάτι. Δεν περίμενα όμως να έρθει σήμερα. Μην ξάφνιασες. Ναι. Εντάξει. Λέω, θα πρέπει να πάω να το δω, γιατί μου είχε στείλει και κάτι φωτογραφίες. Έτσι είδα και κάτι story που ανέβασες και λέω, πάω να το δω. Αυτό τι είναι από κοντά, γιατί μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, ναι, Βασιλή. Γεια σα, τα λέμε. Συνεχίζω εδώ. Έτσι. Bye.